πραγματικά απασχολούμε, ο νέος τρόπος οικολογικού του μεσήμων όχι απλά δεν θα περιοριστεί μόνο σε αυτό το κλάδο. Μας πείτε λίγο το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά σας. Παπαγιάννης Γεώργιος, είμαι πρόεδρος του Σωματείου Μισθωτών Εκπαιδευτικών Θεσσαλονίκης. Πώς έχει η κατάσταση, θέλετε να μας πείτε λίγο. Ναι, από το Σεπτέμβριο, 7 Σεπτέμβρη, εκδόθηκε ευνηδιαστικά μια εγκύκλιος από τον ΕΦΚΑ, από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, όπου αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των ενσύμων για τους εκπαιδευτικούς μερικούς απασχόληση στα ιδιωτικά φροντιστήρια. Αυτό που εγκαινιάζει ο νέος τρόπος είναι ότι πλέον η ασφάλιση δεν θα γίνεται ούτε με βάση τις μέρες εργασίας που ίσχυε μέχρι τώρα, ούτε με βάση τις αποδοχές ενός εργαζόμενου, αλλά θα γίνεται μόνο και μόνο με βάση τις ώρες εργασίας που έχουν δηλωθεί από τον εργοδότη προς τον ΕΦΚΑ. Αυτό βέβαια είναι μια τρομακτική αλλαγή, κολοσσιαία θα έλεγα, από την άποψη ότι ο αριθμός των ενσύμων εν τέλει που θα καταλήγουν να αναλογούν σε έναν εργαζόμενο στα φροντιστήρια θα είναι τα μισά από αυτά που αναλογούν σε έναν εργαζόμενο με μερική απασχόληση σε οποιονδήποτε άλλο χώρο εργασίας.